Η πρώτη μέρα των εκτόσεων, όπως λένε οι έμποροι, ήταν αναγνωριστική για τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι καταναλωτές έψαχναν τις βιτρίνες και επίσης συνέκριναν τις τιμές προ και μετά την έναρξη των εκτόσεων. Οι έμποροι πάντως τόνιζαν ότι για πολλούς καταστηματάρχες η απειλή του λουκέτου είναι ορατή, αν η κίνηση αυτή τη χρονική περίοδο δεν αυξηθεί σημαντικά, ώστε να αυξηθεί και ο τζίρος τους. Τα ποσοστά των εκτόσεων ξεκινούν και υψηλά, αλλά θα μπορούσα να πω ότι τελειώνοντας και προχωρώντας οι εκτόσεις θα είναι ακόμα πιο υψηλά. Ξεκινούν από 30, 40 και 50%. Τα εμπορεύματα δεν είναι στόκ, είναι καινούργιας εποχής, είναι όλα καινούργια εμπορεύματα και οι καταναλωτές, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματά μας πριν ακόμα ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη που υπήρχε και υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια θα εξακολουθήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ρευστοποιήσουμε και να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Τι περιμένουμε από τις εκτόσεις? Δεν περιμένουμε θάματα, δεν περιμένουμε ότι ο κόσμος ξαφνικά θα βγει και ότι θα κατακλείσει τα καταστήματα και θα είναι η αγορά όπως ήταν κάποτε. Όμως περιμένουμε και πιστεύω ότι οι εκτόσεις θα είναι οι δυνατότερες που μπορεί να υπάρχουν για να μπορέσουμε να στηριχτούμε, διότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος. Εάν αυτή τη στιγμή δεν δουλέψουμε, δυστυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του κλεισίματος. Πιστεύω ότι δεν περισσεύει κανείς, ότι όλοι πρέπει να είμαστε εδώ. Πιστεύω ότι πρέπει οι καταναλωτές για μια ακόμη φορά, θα το επαναλάβω, να μας εμπιστευτούν.